Το αέριο θεωρείται από πολλούς ο άσος στο μανίκι για να εξέλθει η Κύπρος από την κρίση. Στο οικόπεδο Αφροδίτη, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, υπάρχουν 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. Αν υπολογιστούν και οι ποσότητες στα άλλα 5 οικόπεδα που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, υπάρχουν περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου. 30 τρισεκατομμύρια μπορούν να απολυθούν για 300 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία το κέρδος θα είναι το πολύ 25%, δηλαδή 75 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία στην Κύπρο θα ανοίγουν περίπου τα 2 τρίτα, δηλαδή 50. Σε περίοδο 25 με 30 χρόνια. Μιλάμε για πλούτο, 50 δισεκατομμύρια δολάρια είναι αρκετά λεφτά. Το καλοκαίρι θα γίνει στο οικόπεδο Αφροδίτη η επιβεβαιωτική γεώτρηση, η οποία αναμένεται να καταδείξει τις ακριβείς ποσότητες φυσικού αερίου που βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΣ. Τα άλλα 5 οικόπεδα αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΡΕΤΙΚ, τον άλλο μήνα η Total και η ΕΝΗ ανοίγουν γραφεία στην Κύπρο και αρχίζουν άμεσα έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και αν το σπρώξουν όσο πιο πολύ μπορούν να έχουν αποτελέσματα ένα-δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια μετά την Noble. Η Noble, αν προχωρήσουν τα έργα όπως είχαν πει πολλές φορές, και αυτό είναι ένα μεγάλο αν, διότι θέλει η δουλειά ακόμα, δεν έχουμε κάνει συμφωνίες, δεν θα μπορεί να εξαγάγει φυσικό αέριο, ειδοποιημένο φυσικό αέριο μέχρι το τέλος του 2019, ίσως και το 2020. Ο κύριος Έλληνας βρίσκεται στο Ισραήλ για επαφές που έχουν σχέση με τα θέματα του φυσικού αερίου. Ήθελα μια προγραφτική επίσκεψη, να κάνουμε επαφές, να συζητήσουμε ορισμένα θέματα και να μπορέσουμε να τα ακολουθήσουμε μετά πιο προσεκτικά. Μαζί μου είναι και η αντιπρόσωπη από την πρεσβεία μας, που τα υποστηρίζω πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Το ταξίδι του Προέδρου της ΚΡΕΤΙΚ στο Ισραήλ είχε προγραμματιστεί πριν από τις εξελίξεις στο Eurogroup.